Λοιπόν, όντως ανεβάζουν στροφές οι τράπεζες όσον αφορά τους πληστηριασμούς, καθώς μην ξεχνάμε ότι υπήρχε η αυγουστιάτικη ουσιαστικά αραστόνη τον προηγούμενο διάστημα, καθώς και η προεκλογική διαδικασία που υπήρχε τους προηγούμενους μήνες, οπότε ουσιαστικά υπήρχε ένα άτυπο πάγωμα των πληστηριασμών. Οι πληστηριασμοί ξαναξεκίνησαν, μπορούμε να δούμε και τα στοιχεία που είναι από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Για το τέταρτο τρίμηνο έχουν προγραμματιστεί 6.425 πληστηριασμοί, το Σεπτέμβριο έγιναν 2.195 από τους 3.195 που ήταν προγραμματισμένοι, τον Οκτώβριο έχουν προγραμματιστεί να γίνουν 3.214 πληστηριασμοί, ενώ μέσα στο 9μηνο το σύνολο των πληστηριασμών που έγιναν ήταν περίπου, όπως βλέπετε και εσείς, 12.000 πληστηριασμοί. Μην ξεχνάμε ούτως ή άλλως ότι μέχρι 31 Δεκεμβρίου ισχύει το πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Μέχρι αυτή τη στιγμή τα αποτελέσματα για την προστασία της πρώτης κατοικίας είναι ότι έχουν γίνει 7 αιτήσεις, έχουν ολοκληρωθεί, δηλαδή υπάρχει έγκριση από την πλευρά των τραπεζών και μία έχει προχωρήσει και έχουμε για τη μία αυτή την πρώτη κρατική επιδότηση. Μην ξεχνάμε ότι κάθε χρόνο θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό περίπου 150 εκατομμύρια για την προστασία της πρώτης κατοικίας, για την κρατική επιδότηση. Βέβαια, αναμένεται να δούμε πώς ουσιαστικά θα εξελιχθεί η διαδικασία αυτή αφού λήγει στις 31 Δεκεμβρίου και αν τελικά η κυβέρνηση θα θέλει ή θα συζητήσει ουσιαστικά με τους θεσμούς κάποια παράταση της συγκεκριμένης πλατφόρμας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Αναστασία.